Είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης, δεν είμαι στο Μόναχο, είμαι στη Λισαβόνα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα, γιατί είναι ένα ταξίδι που περίμενα καιρό να κάνω. Όχι μόνο για να γνωρίσω μια νέα πόλη, μια νέα χώρα, μια νέα κουλτούρα, αλλά και για να δω τον φίλο μου τον Άλεξ, που αυτή τη στιγμή κρατάει την κάμερα και είναι εκείνος ο τύπος που έχουμε κάνει μαζί το βίντεο της Θεσσαλονίκης. Πες ένα γεια στα παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Ο φίλος μου Άλεξ κάνει το μεταπτυχιακό του εδώ πέρα και όπως όφυλα τον επισκέφτηκα και για να δω την πόλη αλλά και για να δω τον ίδιο. Κάνουμε αυτή τη στιγμή το opening αυτό του βίντεο καθώς όπως με είχε προειδεάσει δεν ξέρω αν θα έχω τη δυνατότητα καθόλου τη διάρκεια της διαμονής μου εδώ πέρα να κάνω έτσι χαλαρός το βίντεο. Γιατί η Λισαβόνα πραγματικά είναι μια ατέρμονη ανηφόρα και κατηφόρα. Συνέχεια πας πάνω, συνέχεια πας κάτω. Οπότε τώρα μου πρότεινε ο Άλεξ να ξεκινήσουμε το βίντεο εδώ που είμαι ξεκούραστος. Εχθές το βράδυ προσγειώθηκα και τώρα με πετυχαίνει φρέσκο ώστε να ξεκινήσουμε όμορφα αυτό το βίντεο. Γενικότερα θα προσπαθήσω να σας δείξω όπως κάθε φορά όσο πιο πολλές ομορφιές μπορώ, όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ και από φαγητό και από νοοτροπίες και από πράγματα που συνδυάζονται με αυτήν εδώ την πόλη και με αυτήν εδώ την κουλτούρα και τους ανθρώπους της. Σίγουρα θέλω να σας πω ότι να γραφτείτε στο κανάλι. Οι περισσότεροι από εσάς που με παρακολουθείτε δεν είστε εγγεγραμμένοι και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Πατάτε την εγγραφή που βρίσκεται από κάτω ή subscribe ή abonnieren όπως είναι στη γλώσσα που με παρακολουθείτε και έτσι βοηθάτε το κανάλι να μεγαλώσει και να δει ακόμα περισσότερος κόσμος ό,τι έχω να του δείξω. Από ταξίδια μέχρι οτιδήποτε κάνω και το κάνω βίντεο. Αυτά όμως για την ώρα και ξεκινήσαμε εδώ το βίντεο γιατί έπεται αυτό εδώ το πράγμα. Ξεκίνα, τι περιμένεις, ξεκίνα, τρέχοντας. Αυτό εδώ είναι μόνιμο εδώ στη Λισαβόνα. Έλα πάμε. Κατεβαίνεις. Ανέβα, έλα, θα κάνω zoom, έχει η κάμερα. Έχουν περάσει μόλις 10 δευτερόλεπτα. Την ανέβηκα τη μισή σκάλα σχεδόν τρέχοντας και περιμένω το Ζαχαράκι τώρα για να δείτε τα πνευμόνια του και τι αποδίδει. Πιστέψτε με, δεν κάναμε κάποιο κινηματογραφικό τρίκ. Ο τύπος έτρεξε. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχει πολλή αντιφορά και κατηφορά αυτή η διαμονή εδώ πέρα. Είσαι 40 σκαλοπάτια πριν την κορυφή. Απίστευτο. Αν είχα άλλα 40 δεν θα έφτανα την κορυφή. Ευτυχώς έχω άλλα 5. Έφυγες. Yes. They build the same company who makes San Francisco. It's a joke. Είναι όντως η ίδια εταιρεία με αυτή που έφτιαξε τη γέφυρα του San Francisco. Και εγώ το είπα για πλάκα. Και ευτυχώς με άκουσα ο άνθρωπος. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τα πολλά, η αλήθεια είναι, υψώματα. Από τα δεκάδες υψώματα της Λισαβόνας. Μπορούμε να δώσουμε όνομα στον κόσμο. Είναι το Miradouro Senhora do Monte. Είναι ένα μέρος όπου μπορείς να δεις σίγουρα την πόλη. Η θεία είναι καταπληκτική και νομίζω ότι ό,τι σου δίνει γρήγορα το μετανιώνεις, γιατί σε κάθε ύψωμα ακολουθεί κατήφορος και ακολουθεί μετά ανηφόρα και σίγουρα το μετανιώνεις και ξεχνάς τι προηγείται και λες πάμε για τα παρακάτω. Οπότε νομίζω ότι κάναμε ένα break ήρεμα, όμορφα, βγάλαμε και μια φωτογραφία και προφοράμε στην επόμενη κατηφορά ανηφόρα. Γι' αυτό, ελάτε μαζί μου να συνεχίσουμε την όμορφη περιήγησή μας εδώ στις ανηφόροι κατηφόρες της Λισαβόνας. Αχ, φίλε μου Ζαχαράκη, εδώ πέρα που έχεις έρθει θα πρέπει να μάθεις τι σημαίνει ανηφόρα. Την προηγούμενη φορά που σε κάλεσα στη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται ότι δεν έπεισες στον εαυτό σου να ξεκινήσεις την προετοιμασία την κατάλληλη που χρειάζεται για να με επισκέπτεσαι.
Οπότε θα αναγκαστείς μαζί με το ταξίδι σου να κάνεις και την προετοιμασία. Δεν έχεις άλλα περιθώρια, φίλε μου. Είναι η Λισαβόνα μια πόλη για τον τουρίστα της καλοπέρασης? Φυσικά και είναι μια πόλη για τον τουρίστα της καλοπέρασης. Ναι. Δυστυχώς όμως ο τουρίστας, ο οποίος έχει στο μυαλό του μόνο την καλοπέραση, θα χάσει όλα τα όμορφα τοπία που έχει εδώ πέρα να το προσφέρει, όλο το ωραίο αστικό τοπίο και επίσης τα hikes που μπορεί κανείς να κάνει έξω από τη Λισαβόνα, στα περίχωρα, στα προάστια και παντού. Ο τουρίστας της καλοπέρασης θα αφοσιωθεί περισσότερο στο κέντρο, στα ωραία τα μπαράκια, στις ωραίες τις πλατείες που έχει και καφεδάκια. Εσύ φυσικά δεν έχεις τα περιθώρια να είσαι ο τουρίστας της καλοπέρασης εδώ πέρα. Μαζί είσαι ο τουρίστας της μάχης μαζί μου και θα προετοιμαστείς και θα γίνεις ο καλύτερος μάλιστα. Και αυτό θα το περάσουμε και σε όλους όσους παρακολουθούν το κανάλι μας. Αναφορικά με αυτό που λέει ο Άλεξ, δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι εδώ, για να μην χάσουν αυτά που λέει και να περπατήσουν πολύ Λισαβόνα, νοικιάζουν ηλεκτρονικό ποδήλατο για να μπορούν να πάνε παντού, να έχουν την δύναμη του ηλεκτρικού ποδηλάτου να ανεβαίνουν τις άπειρες ανηφόρες. Οπότε γι' αυτό νομίζω πως παίζει να είναι το νούμερο ένα νοικιαζόμενο όχημα εδώ στη Λισαβόνα. Ισχύει αυτό, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό είναι μια καινούργια πρωτοπόρα καινοτομία εδώ της πόλης, να δίνει ηλεκτρικά ποδήλατα στους περισσότερους όσους την επισκέπτονται. Και αυτό δεν ήταν ο κανόνας 2 χρόνια νωρίτερα όταν βρισκόμουν εδώ πέρα και όποιος επισκέπτης ερχότανε, απλά έφευγε με δυνατές γάμπες και δυνατούς γλουτούς. Οπότε, σε όσους αποφασίσουν εν τέλει να επισκεφτούν τη Λισαβόνα και να ακολουθήσουν όλα όσα θα δούμε και να τα δουν οι ίδιοι με τα μάτια τους, τους προτείνω τον old school τρόπο, ώστε μετά να ξεκινήσουν και πιο motivated στην Ελλάδα να χτίζουν δυνατούς γλουτούς και δυνατές γάμπες, το τονίζω. Και που ξέρεις, μπορεί να αφήσεις και εσύ το αυτοκίνητο σου παρκαρισμένο για να πεταχτείς μέχρι το περίπτερο. Σίγουρα. Στους ανθρώπους που μας βλέπουν από το εξωτερικό, δεν με νοιάζει αν είναι από τη Γερμανία ή από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να σας πω και δύο εντυπώσεις. Πρώτη εντύπωση: πλήρωσα για έναν εσπρέσο λιγότερο από ευρώ. Κάτι τέτοιο που μου είναι εντελώς παντελώς άγνωστο στο Μόναχο. Δεύτερη εντύπωση είναι: ρώτησα την κοπέλα που τυχαία μου πρόσφερε τον εσπρέσο, της λέω πού είναι το μετρό. Δεν μπορούσα να το εντοπίσω με την πρώτη, με το που βγήκα από το αεροδρόμιο κιόλας. Ο τρόπος που και η κινησιολογία και η γλώσσα του σώματος που χρησιμοποίησε ήταν κάτι πιο φιλικό και από το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, ό,τι μου είπε και πώς μου έδειξε ότι είναι ακριβώς από πίσω σου, μου κάνει τρομερή εντύπωση με βάση το τι έχω συνηθίσει στη Γερμανία. Επίσης, η πόλη επιλέγει και μιλάει αγγλικά. Κάτι που είναι και επίσης η ευκολία που μπορείς να το συναντήσεις στο Μόναχο είναι κάπως άγνωστη. Άσχετα αν μιλάνε ή όχι. Αγγλικά δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Σίγουρα, αυτό που με έχει εντυπωσιάσει αυτή τη στιγμή στη Λισαβόνα είναι ζωντανή πόλη. Έχει πολύ χρώμα. Είναι περιποιημένη και ατιμέλητη ταυτόχρονα και αυτό είναι κάτι που μου κάνει εμένα τρομερή εντύπωση και μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ όμορφη πόλη και μέχρι τώρα είναι νωρίς για συμπεράσματα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε να ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να καταφέρουμε να σας τα δείξουμε με ωραίο τρόπο και σε εσάς που μας παρακολουθείτε. Για εσάς που σας αρέσει να ανακαλύπτετε καινούργια μέρη, καινούργιες πόλεις κτλ., θα σας δώσω μια συμβουλή. Όταν δεν ξέρετε που πάτε, αφήστε να σας κατευθύνουν είτε οι μυρωδιές, οι καλές μυρωδιές, που αυτό σημαίνει νοστιμιά, είτε που πηγαίνει ο πολύς ο κόσμος. Οπότε εδώ είδαμε να μαζεύεται πολύς κόσμος και είπαμε και εμείς να επισκεφτούμε το μέρος και σίγουρα το αποτέλεσμα μας ανταμείβει, γιατί έχει μια υπέροχη θέα και μια υπέροχη τραγουδίστρια
από αυτή μπορεί να είναι και τυχαία εδώ πέρα ή να είναι εδώ η θέση της. Αλλά γενικότερα αφαιθείτε και να ανακαλύπτετε σιγά σιγά τα μέρη τα οποία επισκέπτεστε. Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο Ιωάννης ο Ζαχαράκης ξέχασε να αναφέρει ότι αυτός που τον κατευθύνει δεν είναι ούτε οι μυρωδιές ούτε ο κόσμος, αλλά ο αγαπητός του φίλος που έχει ξεποδαριαστεί για άλλη μια φορά στις ανηφοροκατηφόρες της Λισαβόνας για να δει και να δείτε και εσείς ό,τι έχει αυτή η πόλη να μας δώσει. Συμφωνείς? Πειράζει που ήθελα να το παίξω ρομαντικά. Πειράζει. Συγγνώμη. Άντε. Συγγνώμη. Άντε. Να δω τι έχεις να πεις τώρα. Έχεις ήδη δει την παλιά πόλη της Λισαβόνας. Εκεί. Θέλω εδώ ενώπιον όλων μπροστά σε όλους μας να μας πεις τις εντυπώσεις σου. Τι αξίζει να δει ο κόσμος που θα έρθει. Οι εντυπώσεις μου είναι οι εξής. Έχει υπέροχες πλατείες. Όταν μιλάμε για λόγο και αναφερόμαστε σε υψώματα, μιλάμε για καταπληκτική θέα. Όλα τα ύψη και όλες οι όψεις που έχει η πόλη από παντού είναι πανέμορφα. Για να δώσουμε μία ακόμα πληροφορία. Τα υψώματα από όπου μπορεί να δει κανείς τη θέα στη Λισαβόνα ονομάζεται Μιραντούρο. Μιραντούρο σημαίνει χρυσός για τα μάτια, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς να δει όταν πάει σε ένα ύψωμα. Μια θέα η οποία είναι χρυσός και αξίζει πραγματικά να τη δει κανείς. Δόξα τον Πανάγαθο, στο Μόναχο έχουμε κρύο και στην Ελλάδα άποψη και σίγουρα κοντή μνήμη, αλλά να και ένα αρνητικό της Λισαβόνας. Είδα τύπο με εσπαντρίγες. Σίγουρα δεν έπρεπε να εμφανιστεί σε βίντεο δικό μου εσπαντρίγια. Οπότε, να είναι καλά, ο άνθρωπος έφυγε, περπάτησε και τον χάσαμε. Φόρεσες ποτέ εσπαντρίγες στα νιάτα σου? Ποτέ. Μπράβο. Ποτέ. Θα ήταν λίγο δύσκολο να ισορροπήσω. Εγώ φόρεσα και ντρέπομαι. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερα από εσένα. Από ό,τι με πληροφόρησε ο Άλεξ, βρισκόμαστε μπροστά από το καθεδρικό ναό της Λισαβόνας. Αυτό που ξεχωρίζει στη Λισαβόνα είναι ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες εκκλησίες, επιβλητικές. Και αυτό γιατί η Λισαβόνα ήταν μια μεσαιωνική πόλη, η οποία νοικοδομήθηκε πολύ παλιά, με αποτέλεσμα τότε οι θρησκευτικές επιρροές να οθούν τους χριστιανούς, τους καθολικούς τότε, να χτίζουν μεγάλες και επιβλητικές εκκλησίες, δηλαδή σπίτια του Θεού. Είναι, ας πούμε, σηματοδοτεί το τέλος της βόλτας μας στην παλιά πόλη. Τώρα κατευθυνόμαστε λίγο προς... Μέχρι στιγμής βρισκόμασταν στην Αλφάμα. Η Αλφάμα ήταν το μοναδικό κομμάτι της πόλης το οποίο άντεξε μετά την καταστροφή που προκάλεσε ένα τσουνάμι και ένα σεισμός τον 17ο αιώνα. Τώρα τελειώσαμε τη βόλτα μας στην παλιά την πόλη και θα περάσουμε στο καινούριο μέρος της πόλης, το οποίο το ανοικοδόμησε ο Μαρκές ντε Πομπάλ, ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός τον οποίο θαυμάζουν και τιμούν στην Λισαβόνα, όπου θα δούμε την νέα πόλη, την καινούρια πόλη και το κέντρο και τη ζωή της. Πώς αξίζει, πώς αξίζει κύριε. Ζεις εδώ ή δεν ζεις. Πώς αξίζει. Έτσι είναι. Και επειδή, όπως είπαμε, αυτό το βίντεο είναι ένα sequel του βίντεο που γυρίσαμε όταν ο Γιάννης με επισκέφτηκε στη Θεσσαλονίκη. Και ως γνωστός Θεσσαλονικιός, μία είναι η μεγάλη μου αγάπη, όχι άλλη, η μπουγάτσα. Πάμε να φάμε μπουγάτσα της Λισαβόνας. Κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά εξίσου νόστιμο και ωραίο. Ναι. Αυτό μου το είπε λίγα μέτρα πιο πίσω. Και σκάω εδώ σε αυτήν εδώ τη βιτρίνα και είναι. Όταν βλέπετε τη σοκολάτα να γυαλίζει, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα, σας μιλάει εδώ ο ειδικός. Αλλά για να μην είμαστε σαν τους γύφτους εδώ πέρα έξω από την βιτρίνα, πάμε μέσα, εγώ σίγουρα θα πάρω και ο Άλεξ σίγουρα θα πάρει, δεν το αποφεύγουμε με τίποτα. Και νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία για ένα μικρό διάλειμμα, οπότε λέω να κάτσουμε κιόλας, αν δεν διαφωνείς. Ένα το εισόδημα της Γερμανίας. Αρχικά να φάει και το προσωπικό της παραγωγής. Άπλωσε το άλλο χέρι. Μπράβο. Εδώ να το δείτε. Αυτή είναι η γνωστή μπουγάτσα χωρίς καπάκι. Εντυπώσεις. Πολύ δυνατό.
να πούμε πατριώτες, λέω κι εγώ. Αφού συναντήσαμε λοιπόν τις δύο Ελληνίδες, η μία η κυρία δεν ήθελε με τίποτα εδώ να στείλαμε ένα τραπεζάκι να κάτσουμε. Θα συνέχιζε να μιλάει ακατάπαστα. Θα λατρεύω κάτι τέτοια από κάτι κυρίες. Η μπουκιά μπουγάτσα είναι εδώ ακόμα. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκδοχή της μπουγάτσας. Μην πέσεις, αγόρι μου. Τους θα πληρώνεις. Δεν το είδα, δεν το είδα. Την περίδαλψή σου. Πολύ καλή μπουγάτσα. Και νομίζω ότι έχουμε όλη τη διάθεση, έχουμε και γεμάτο το στομάχι μας, να συνεχίσουμε να ανακαλύψουμε περαιτέρω την πόλη της Λισαβόνας. Πίσω μας αυτό που βλέπουμε είναι η πόρτα για το Elevadore της Μπίκα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάθε τουρίστας ο οποίος έρχεται στη Λισαβόνα θα περιμένει στην ουρά και θα πάρει αυτό το Elevadore για να τον ανεβάσει πάνω στο ύψωμα, πάνω στο λόφο όπου βρίσκεται και το κέντρο της Λισαβόνας, το εμπορικό κέντρο. Εμείς θα το πάρουμε. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς κάνουμε μια πιο μάχημη εκδρομή μέσα στην πόλη, μια πιο μάχημη εξερεύνηση, οπότε δεν θα το πάρουμε. Γιάννη. Εμείς είμαστε από το δόλιο εκείνον που πάει με τα πόδια από τη γραμμή εκείνη. Και μαντέψτε τώρα τι έπετε. Γιάννη, έλα από εδώ λίγο. Έλα από εδώ. Δεν πάμε κι εμείς από αυτό που σε ανεβάζει κατευθείαν πάνω στο λόγο. Από εδώ είναι ο δρόμος, αριστερά. Όντως. Έλα, πάμε. Δεν ξέρω τι με έκανε να βγάλω το πουκάμισο. Ο πολύ καλός, ζεστός καιρός της Λισαβόνας ή η διαδρομή που έχει χαράξει ο guide μας. Πολλοί ψυχολόγοι θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι για να χαρακτεί κάτι στη μακροχρόνια μνήμη μας πρέπει να συνδεθεί με ένα συνέστημα, με ένα έντονο συνέστημα. Πες μας Γιάννη, πιστεύεις ότι η κούραση, η έντονη κούραση που βιώνεις εδώ πέρα στη Λισαβόνα θα σε βοηθήσει να χαρακτεί η πόλη στη μακροχρόνια μνήμη σου? Η κούραση, η ταλαιπωρία και όλα αυτά τα συναισθήματα είναι από αυτά που θα μείνουν ανεξίτηλα μέσα μου. Άρα συμφωνείς επομένως ότι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε τη γειτονιά της Μπίκα δεν είναι να πάρουμε το γνωστό Elevadore, αλλά είναι να ανέβουμε όλη αυτή την ανηφόρα με τα πόδια. Ναι φίλε, είναι να την ανέβουμε με τα πόδια. Είσαι έτοιμος επομένως να σου μείνει αξέχαστη η γειτονιά της Μπίκα. Και ανέτοιμος να ήμουνα, δεν έχουμε τώρα άλλη λύση. Όπα. Όποτε είσαι έτοιμος μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Πάμε. Σίγουρα η Λισαβόνα δεν είναι από τις πόλεις που βγαίνοντας από την πόρτα σου πρέπει να βιάζεσαι να πετάξεις τα σκουπίδια ή να βγεις βόλτα ή τα λοιπά. Γιατί δεν αργεί πολύ το να σε πατήσει κάποια στιγμή κάποιο τραύμα. Πρέπει λοιπόν βγαίνοντας να προσέχεις, να έχεις τα μάτια σου 14. Βρισκόμαστε στο κοινοβούλιο, σωστά? Μάλιστα. Ωραίο κτηριάκι. Έχει πάει η ώρα 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει ένα μέρος μεγάλο της Λισαβόνας. Έχουμε τελειώσει, θέλω να πιστεύω, τις πολλές ανηφόρες και να δω και τις κατηφόρες. Αλλά σιγά σιγά κατευθυνόμαστε να φάμε, να πάμε να φάμε κάτι. Κάτι ωραίο, κάτι τοπικό. Κάτι που θα με συμβουλέψει ο φίλτατος Άλεξ ώστε να απολαύσουμε.
η ώρα είναι ιδανική και σιγά σιγά. Καμ. Are you from? Φρανσέ. Εδώ φαν του καναλιού από τη Γαλλία. Δεν μπορώ πια να κρυφτώ. Πω πω, αντισόπιτο. Ήρθε κατευθείαν. Τέλος πάντων. Πάμε να φάμε και να περάσουμε όμορφα. Να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Είμαι πολύ καιρό στο εξωτερικό, αρκετό καιρό για να φοβάμαι ότι ξεχνάω και κάπως τα ελληνικά μου. Και αν δεν κάνω λάθος, μόλις είπες ότι έχουν τελειώσει οι ανηφόρες. Εννοούσες όντως ότι έχουν τελειώσει οι ανηφόρες? Τι δεν έχουν τελειώσει? Δεν έχουν τελειώσει, φίλε μου. Έλα ρε. Τώρα ξεκινάει η επόμενη. Έτοιμος? Γιατί αν δεν είμαι, θα μείνω. Δεν έχεις. Θα μείνω, δεν έχεις την επιλογή. Δεν έχεις την επιλογή. Πάμε. Ανηφόρα θέλεις. Τελείωσε η τελευταία ανηφόρα. Μόλις το είπα, είναι η αλήθεια. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Δεν μπορεί να τελείωσαν οι ανηφόρες σε αυτήν εδώ την πόλη. Μαδί τώρα... και ο ήλιος. Έτσι. Είναι σημαντικό. Τώρα που βρισκόμαστε, σε ποιο πάρκο? Είμαστε στην Sierra de Estrella. Sierra de Estrella, και όπως όλοι θα περιμένετε, θα πω ότι είναι μόνο τρέλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε ακόμα μια ευρωπαϊκή πόλη που στο καλά κέντρο της έχει ένα τόσο όμορφο πάρκο, περιποιημένο. Μια έτσι ομάδα δέντρων που το κάνει όλο αυτό πολύ όμορφο. Και απέναντι πιο πολύ εντυπωσιακό κτίριο έχουμε. Είναι η εκκλησία της Εστρέλα. Α, οκ. Okay. Και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Άσε όσες περισσότερες ανηφόρες μπορείς πίσω σου όταν επισκέπτεσαι τη Λισαβόνα. Και όχι μπροστά σου. Αυτή η σοβαρήλα σου. Πάμε. Και εδώ, όπως ένα τυπικό ζευγάρι, με έφερε ο φίλος μου ο Άλεξ σε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και νομίζω ότι κάτι προσπαθεί να μου πει έμεσα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε αυτό εδώ το σημείο που είναι πίσω μου, δεν ξέρω αν το είπα ή αν έχετε μπερδευτεί, πίσω μου είναι ποτάμι. Ο Τάγος. Αρκετά βαθύ, έχει εκβολές στον Ατλαντικό ωκεανό. Οπότε ήρθαμε να γαράξουμε λίγο εδώ στο υπέροχο ηλιοβασίλεμα να δούμε να δει ο ήλιος. Γιάννη, Ζαχαράκης, εκεί πέρα όπως πας, στα δεξιά έχει ένα μαγαζί. Πάρε δύο μπύρες, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Και γρήγορα. Αφού ήπιαμε το εσπρεσάκι μας και φάγαμε αυτή την τύπου μπουγάτσα στο Confiteria Nacional, που από ό,τι λένε είναι, και το πρώτο, είναι η πρώτη τηλεφωνική γραμμή που μπήκε σε όλη την Πορτογαλία εκεί, αλλά ποιος ξέρει, αναλυθεύει. Βρισκόμαστε στην Πράσα Ντοροσίο. Το story της συγκεκριμένης πλατείας είναι ότι μετά την καταστροφή από το τσουνάμι το νερό έχει φτάσει μέχρι εδώ και έτσι οι άνθρωποι, για να τιμήσουν ή να θυμούνται αιώνια, ας πούμε,
ότι είχε γίνει η εξής καταστροφή. Σχημάτισαν με ψηφίδα αυτό εδώ το σχήμα σε αυτήν εδώ την πλατεία. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην οδό Avenida da Liberdade. Είναι μια κεντρική οδός, η οποία σημαίνει, Άλεξ, η οδός της ελευθερίας. Η οδός της ελευθερίας. Πολύ όμορφη οδός, έτσι με δέντρα, και ανηφορίζουμε όπως εδώ συχνά πυκνά συμβαίνει, για ένα σημείο που με πηγαίνει αυτή τη στιγμή ο Άλεξ και μπορεί... Πού πάμε? Πάμε στο άγαλμα του Μαρκίσιου de Pombal. Αυτό είναι του Μαρκίσιου το άγαλμα, λοιπόν. Πάμε να δούμε εκεί τι μας επιφυλάσσει και να δούμε τι άλλο όμορφο έχει να δώσει η Λισαβόνα. Μόλις φτάσαμε σε ένα υπέροχο πάρκο, το οποίο είναι σαν μια μεγάλη λεωφόρο ντυμένη στα πράσινα. Ξέρουμε όνομα, Άλεξ? Είναι το Parque Eduardo. Πολύ όμορφο. Αν επισκεφτείτε ποτέ τη Λισαβόνα, σας συνιστώ να έρθετε να περάσετε εδώ λίγη ώρα, να ηρεμήσετε. Θα νομίζει κανείς ότι είναι πολύ μακριά από την πόλη. Καθώς σταματάνε αυτοκίνητα, σταματάνε τα πάντα, υπάρχει ησυχία. Πολύ πράσινο και κόσμος που διασκεδάζει. Και για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί κιόλας, για την αναψυχή του κόσμου. Αλλά δεν θα σταματήσουμε εδώ για πολύ. Συνεχίζουμε το δρόμο μας, ώστε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Άλεξ. Πάνω από το Parque Eduardo. Ναι. Σε κρυφή μυστική τοποθεσία, την οποία δεν θα βρείτε σε όλα αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν εκεί στο YouTube, που προτείνουν τι να κάνετε και τι να επισκεφτείτε στη Λισαβόνα και πώς να αξιοποιήσετε τις μέρες σας εδώ. Εγώ έχω την τύχη να έχω guide έναν άνθρωπο που την έχει ζήσει στη Λισαβόνα στο πετσί του, γι' αυτό και ξέρει που να με φέρει, σε σημεία δηλαδή που είναι πολλές φορές κρυφά από τον κόσμο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύν να επισκέπτεστε μια πόλη και να έχετε και έναν δικό σας άνθρωπο, κάποιον γνώριμο. Οπότε νομίζω ότι το μέρος τουλάχιστον οπτικά σε ανταμείβει και πάμε να πιούμε ένα καφέ, κάτι να ξεκουραστούμε. Γιατί ανηφόρες και κατηφόρες έπονται. Αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Νερού ή αλλιώς Υδραγωγείο της Λισαβόνας. Βρισκόμαστε σε μια γέφυρα με ύψος τουλάχιστον 200 μέτρα, καλά μπορεί να λέω. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Όλη αυτή η γέφυρα και παύλα υδραγωγείο περνάει πάνω από την Εθνική και στηρίζεται σε κολόνες πέτρινες. Όλο το κτίσμα είναι πέτρινο και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ επιβλητικό το να έχεις κάτι τέτοιο πάνω από την Εθνική και γύρω από σπίτια. Εγώ το βρίσκω τουλάχιστον καταπληκτικό. Συν ότι η θέα και του πόσο ψηλά είσαι και του τι βρίσκεται από κάτω, σίγουρα μπορεί να σου παγώσει το αίμα. Ωστόσο όμως δεν έχουμε δει τίποτα πέρα από αυτόν τον τεράστιο διάδρομο που είναι άλλος τόσος μπροστά μας και έχουμε να τον διανύσουμε. Και θέλω τώρα πολύ να προχωρήσουμε ώστε να δούμε τι άλλο κρύβει αυτό το υδραγωγείο, παύλα Μουσείο του Νερού. Αν θέλετε να το επισκεφτείτε, είναι μόνο για να δείτε τη θέα και όχι για να δείτε κάτι πιο συναρπαστικό. Καθώς ό,τι έχουμε δει εμείς αυτή τη στιγμή είναι το μπαλκόνι από τη μία πλευρά και από ό,τι ψυχανεμίζουμε θα δούμε και το μπαλκόνι από την άλλη πλευρά.
Βέβαια η άλλη πλευρά είναι πιο εντυπωσιακή, καθώς βλέπουμε αυτή τη γέφυρα. Όπως και ανέφερα νωρίτερα σε αυτό το βίντεο, αυτή η γέφυρα μοιάζει με το Σαν Φρανσίσκο. Γιατί όμως, τυχαία με είδε εκεί ένας guide και μου εξήγησε ότι όντως αυτή η εταιρεία μοιάζει τόσο πολύ με την γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο, γιατί την έχει κατασκευάσει η ίδια ακριβώς εταιρεία. Αλλά νομίζω ότι η θέα από εδώ, δεν ξέρω αν διαφωνείς Άλεξ, η θέα από εδώ είναι πολύ καλύτερη, καθώς βλέπεις λίγο πιο πολύ Λισαβόνα, τουλάχιστον πιο όμορφο τοπίο, τη γέφυρα. Οπότε πάμε από την άλλη πλευρά να συνεχίσουμε και να γυρίσουμε έτσι άδοξα πίσω, καθώς κάτι από υδραγωγείο δεν είδες. Απλά είδες ότι ήταν ένα αέριο. Γιατί ήταν ένα αέριο, ξέρουμε το λόγο? Όχι, γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί θα το ψάξω. Θα το ερευνήσω. Πάμε όμως. Εγώ το μόνο που θυμίζει η υδραγωγή εδώ πάνω που βλέπω είσαι εσύ που κουβαλάς δύο άδεια μπουκάλια. Επομένως και για υδραγωγή ότι δουλειά σου σωστά δεν την κάνεις. Έτσι. Και αυτό άδειο είναι σαν υδραγωγείο. Το ποτήρι μου που πίνω. Δικό σου. Oh, man. Στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απόψε τα πόδια μου με. Απ' έξω. Απ' έξω. Με. Μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Ο σωστός ο Παντελίδης, που το λέτε και πολύ ότι ο Φίλτατος Ζαχαράκης μοιάζει με τον Παντελίδη, τους ξέρει τους στίχους του. Έτσι. Δεν του άρεσε το γιοφύρι. Όχι, δεν μπορώ να πω. Τι έχω δεν μπορείς να πεις? Έχω απολαύσει σίγουρα τη θέα, την όψη στη γέφυρα και τον ήλιο. Κάτι που η αλήθεια είναι όσον αφορά για τον ήλιο, ότι μου λείπει πάρα πολύ από το Μόναχο, καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Μόναχο έχει 3 βαθμούς και ομίχλη, και εδώ για ακόμα μια φορά η ζέστη με έκανε να βγάλω το φούτερ. Η ζέστη και όχι οι ανηφόρες. Αφού είναι ισιάδι είναι το γιοφύρι, αν και φαντάζομαι ότι έχει μια κλίση, γιατί αυτό το γιοφύρι που μόλις περπατήσαμε, θα το ξαναπώ γιοφύρι, είναι ουσιαστικά ένας αγωγός που έφερνε το νερό μέσα στη Λισαβόνα και πρέπει να χρονολογείται από την εποχή του Μεσαίωνα, δηλαδή πριν το 1500. Θα το ψάξει όμως ο Γιάννης και θα μάθουμε όλοι. Θα το ψάξεις? Θα το ψάξεις. Μπορώ να σας πω πολύ επίσημα, με το χέρι στην καρδιά, ότι ένα ολόκληρο υδραγωγείο, το μόνο νερό που διαθέτει, είναι αυτό. Έστω και στο τέλος, το τίτλο του το δικαιολόγησε. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε στην Πελέμ, επειδή βρεθήκαμε λόγω του Μουσείου του Νερού, βρεθήκαμε σε κάτι απομακρυσμένες περιοχές, πήραμε ένα αυτοκίνητο, μας έφερε μέχρι εδώ στην Πελέμ και είπαμε να τιμήσουμε την πάστα που έχουμε εδώ πέρα, που παστέλ λέγεται στα πορτογαλικά, το μαγαζί λέγεται Pastéis de Belém. Είναι και η πρώτη φορά που ψώνισα λέγοντας πορτογαλικά, το Παντόις Pastéis de Belém, και τα πήρα νομίζω αυτό που ήθελα. Οπότε τώρα πάμε να βρούμε ένα ήσυχο μέρος, να κάτσουμε λίγο να απολαύσουμε την πάστα της Belém και να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το καλύτερο παστές Λισαβόνας. Μαζί μας δίνουν και φαγγελάκι με ζάχαρη, άχνη και κανέλα, όπως η αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, που βάλετε. Πάμε να δοκιμάσουμε για να δούμε. Σε χρώμα μοιάζει λίγο με κρέμ ντουλέ. Άνοιξε το. Καλή συνεργασία. Ελπίζω η διατροφολόγος να μην δει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Θες να σου βάλω εσένα με θεσσαλονικό τρόπο, έτσι, αλλά πάρε. Να γεμίζει άχνη. Πάμε να ανοίξουμε και την κανέλα. Λίγη θεσσαλονικιώτικα. Ωραία. Έλα, μπράβο. Χαιρετισμού στην μπουγάτσα Γιάννης. Γεια μας. Είναι πολύ άξιο. Από όσα έχω φάει, και έχω φάει 2-3, είναι μακράν το καλύτερο. Αλλά με απόσταση από τα άλλα. Και συνεχίζουμε με την περιήγηση στο μοναστήρι των Ιερωνυμητών, που βρίσκεται ακριβώς από πίσω μας. Το άγαλμα των εξερευνητών, επειδή οι Πορτογάλοι ήταν γνωστοί εξερευνητές που ανακάλυψαν
Νότια Αμερική και άλλες υπήρους. Και τέλος τον πύργο της Μπελέμ, που δεν είναι και πολύ διαφορετικός από το λευκό τον πύργο. Γενικά εγώ σας στο σπίτι μου εδώ πέρα, έτσι. Να τα λέμε. Βρισκόμαστε στη Βελέμ και συγκεκριμένα μπροστά στο Μνημείο των Ανακαλύψεων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία τουριστικά που έχει να δείξει αυτή η πόλη. Δείχνει πολλά και για την ιστορία της ίδιας της Λισαβόνας. Ο χάρτης που βρίσκεται μπροστά από το μνημείο, κάτω στο επίπεδο, δείχνει πότε και πού έκαναν τις ανακαλύψεις τους όλοι οι θαλασσόλικοι που φύγαν από εδώ πέρα. Το μνημείο αυτό εδώ κατασκευάστηκε για αυτόν ακριβώς το λόγο, ως ένδειξη τιμής σε όλους τους θαλασσοπόρους οι οποίοι ξεκινούσαν από εδώ τα ταξίδια τους. Τώρα βρισκόμαστε σε ακόμα ένα σημείο που ερχόμενος στην Λισαβόνα δεν δίνεται να χάσεις. Είναι ο πύργος της Βελέμ. Μαζί με το μοναστήρι εδώ στη Βελέμ είναι μνημεία που ανήκουν στην UNESCO και αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Το συγκεκριμένο γύρω στο 1500 διατάχθηκε από τον Ιωάννη τον Β' της Πορτογαλίας να χτιστεί πρώτον ως μέρος της άμυνας στις όχθες του ποταμού Τάγου και δεύτερον ως ένδειξη σεβασμού προς τις ανακαλύψεις που έκανε ο Βάσκο Νταγκάμα. Γι' αυτό και χτίστηκε αυτό εδώ το σημείο. Όμως πάμε λίγο πιο κοντά να δούμε την ομορφιά που έχει να μας δείξει αυτός εδώ ο πύργος. Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, είναι οι τελευταίες μου στιγμές εδώ στη Λισαβόνα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Η Λισαβόνα είναι μια πάρα πολύ ζωντανή πόλη, μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, με πολλή ιστορία, με πολλά πράγματα να δει κάποιος, με όχι και τόσο καλή γαστρονομία, αλλά σίγουρα εγώ τη διαμονή μου εδώ την απίλαυσα. Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα να τη βάλετε μέσα στη λίστα σας με τα ταξίδια που θέλετε να κάνετε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ίσως μέτρησε και ότι είχα αυτή την παρέα που είχα, αλλά σίγουρα και η πόλη από μόνη της μπορεί να κάνει χαρούμενο τον οποιοδήποτε ταξιδιώτη. Αυτό ήταν ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Εύχομαι να σας άρεσε. Εύχομαι να σας μετέδωσα όσα είδα και εγώ μέσα από μια κάμερα που χρησιμοποίησα. Και θέλω να εγγραφείτε στο κανάλι, γιατί όπως είπα, πολλοί από εσάς δεν είστε εγγεγραμμένοι. Και καλό θα ήταν, βοηθάτε και εμένα και το κανάλι, να πατήσετε like, να κάνετε κάποιο σχόλιο, αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, αν έχετε να μου προτείνετε έναν άλλον προορισμό, να βάλετε τη Λισαβόνα στους πιθανούς προορισμούς σας και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά και στο επανειδήν.